αφιερωμένη στην αυριανή Παγκόσμια ημέρα του Λευκού Μπαστούνιου, ήταν η σημερινή εκδήλωση στο Πνευματικό Κέντρο της Μητρόπολης Δημητριάδος με πρωτοβουλία του Δικτύου Φορέων Υγείας της τοπικής εκκλησίας. Την εκδήλωση διοργάνωσε το Σωματείο Ατόμων με Αναπηρία Όρασης Μάγνητες Τυφλή, ενώ συμμετείχαν μαθητές σχολείων της περιοχής καθώς και φοιτητές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Είναι ένα πολύτιμο αντικείμενο για τα άτομα με αναπηρία όρασης για να μπορούν αυτόνομα και ανεξάρτητα να κυκλοφορούν μέσα στον κοινωνικό ιστό. Το ερώτημα είναι αν υπάρχουν υποδομές για να μπορούν να κυκλοφορήσουν απρόσκοπτα συνάνθρωποι μας με προβλήματα όρασης. Ναι, μπορώ να πω ότι η πολιτεία κάνει ό,τι μπορεί πιο καλό για να υπάρχουν υποδομές, όπως ας πούμε έχουν τοποθετηθεί οι οδηγοί όδευσης για να μπορεί να κυκλοφορεί ο τυφλός, τα ηχητικά φανάρια για να μπορεί να ακούει τον ήχο και να μπορεί να περνάει τον δρόμο και είμαστε σε ένα πολύ καλό στάδιο. Ο εκπρόσωπος του Μητροπολίτη Δημητριάδος Πατέρας Καλίνικος στάθηκε στη σημασία της βιωματικής δράσης της σημερινής εκδήλωσης, έτσι ώστε οι συνάνθρωποι μας με προβλήματα όρασης να την χάνουν της βοήθειάς μας. Βάζουμε μεν τον άνθρωπο στη θέση του άλλου, δηλαδή στη συγκεκριμένη περίπτωση τα παιδιά μέσω βιωματικής εμπειρίας έρχονται στην θέση των ανθρώπων με αναπηρία οράσεως και προσπαθούμε να βρούμε τον τρόπο πώς ακριβώς μπορούμε να βοηθήσουμε τον άλλον, γιατί από ό,τι είδαμε και μέσα δεν γίνεται με οποιονδήποτε τρόπο, γιατί κινδυνεύουν τα άτομα με μειωμένη όραση να τρομάξουν. Άρα λοιπόν τα πλησιάζουμε με όμορφο τρόπο και τους ζητούμε αν θέλουμε να τους βοηθήσουμε σε κάτι ή όχι. Αυτό μόνο θεωρώ μέσα από αυτών των βιωματικών εμπειριών μπορούμε να το πετύχουμε, όπως αυτή η δράση που έχουμε σήμερα. Δεν υπάρχει λόγος να φοβάται κανείς αν βλέπει κάποιον άνθρωπο με λευκό μπαστούνι στον δρόμο. Απλά είναι η δική μας ελευθερία, ο δικός μας τρόπος για να μετακινούμαστε μέσα στην πόλη.